Πατέρα Σένια, καλημέρα, χαίρομαι που σε βλέπω και δεν μπορώ που να μην βάλω να καταγραφούν οι λόγοι σου που δεν ξέρω. Τις έχω ανάγκη μάλλον και σε εμπνέει ο Κύριος για να ωφελούμεθα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη αρετή, μια αρετή της παρατηρητικότητας. Όπως και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πάθος που λέγεται πάθος αδιαφορίας και για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Έρχονται άνθρωποι και σου λένε: εγώ το πάθος της πορνείας, της μοιχείας, της γαστριμαργίας, της πολλογίας, της φιλαργυρίας, αλλά δεν σου λένε ότι έχω το πάθος της αδιαφορίας από το οποίο γεννιόνται όλα τα άλλα πάθη. Γιατί η μάνα που έχει ενδιαφέρον για το παιδί της δεν θα το κατακρίνει, δεν θα το κουτσομπολέψει, δεν θα κρατήσει τα καλύτερα να δώσει τα χειρότερα. Θα κρατήσει τα χειρότερα να δώσει τα καλύτερα στο παιδί της. Γιατί έχει την αρετή του ενδιαφέροντος και όχι το πάθος της αδιαφορίας. Το οποίο σε κάνει σκληρόκαδο, σε κάνει άσπλαχνο, αδιάφορο για τον πόνο του αδελφού σου. Ωραίο αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Και ξέρουμε ότι ο Θεός ζητάει τρία πράγματα για να μας βάλει στη βασιλεία του και για να μας καταστήσει ευλογημένους και άξιους. Το πρώτο είναι που έχουν δύο κοιτώνα, δηλαδή είναι τον ένα, πολύ σοβαρή αρετή και εντολή του Κυρίου, την οποία προβάλλει και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος στο ξεκίνημα των Ευαγγελικών Λόγων. Λέει: μετανοείτε ή και η γάρη βασιλεία των ουρανών, ποιήσατε καρπούς άξους της μετανοίας. Και μετά το ρωτάει ο λαός: τι να κάνουμε, Ιωάννη? Και απαντάει: γεννήματα χυδνών, ποιος θα σας προστατέψει από την οργή του Κυρίου? Η αξίνα πλησιάζει τη ρίζα και κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό κόβεται και στο πυρ βάλεται. Και τι να κάνουμε, Ιωάννη? Τον ξαναρωτούν και λέει: ο έχουν δύο χιτώνους να δίνεις αυτόν που δεν έχει και αυτός που έχει φαγητά να μεταδίδεις αυτόν που δεν έχει. Άρα το κήρυγμα περί μετανοίας είναι κήρυγμα περί μοιράσματος και αυτό το προβάλλει πολύ έντονα και το θαυμαστό γεγονός με το Ζακχαίο που ανέβη τη σκομωρέα. Ναι. Γιατί πήγε χαρούμενα στο σπίτι του με τον Ιησού ο Ζακχαίος? Αντί να είναι φοβισμένος, κομπλαρισμένος που θα πήγαινε ο Ιησούς στο σπίτι του, σε έναν άρπα και σε ένα κλέφτη, ήταν χαρούμενος. Ήταν χαρούμενος, γιατί ήταν έτοιμος να εφαρμόσει αυτή την εντολή. Λέει: το ίμιση των υπαρχόντων μου δίδομαι τη πτωχή. Και την οστία συκοφάντη από είδομαι την τραπλούν. Άρα πάλι εδώ φαίνεται το κήρυγμα περί μετανοίας είναι κήρυγμα περί μοιράσματος. Όπως αυτό τονίζεται και στην παραβολή τη Μέλος Κρίσεως. Πάνω ανοίγει το Ευαγγέλιο με το κήρυγμα του Ιωάννη, κλείνει αυτό το Ευαγγελιστής με την παραβολή της Μελούς Κρίσεως. Που εκεί προβάλλει ο Ιησούς τους δύο δρόμους. Το δρόμο της εσπλαχνίας και το δρόμο της εσπλαχνίας. Το δρόμο του δικαίου και το δρόμο του αδίκου, το δρόμο του ευλογημένου και το δρόμο του καταραμένου. Αυτοί οι δύο βασικοί δρόμοι υπάρχουν, σπουδαίοι δρόμοι. Σε θεωρεί ευλογημένο το πατρός, σε σένα, που δείχνει μια παρηγοριά στον ξεπεσμένο, στον ταλαιπωρημένο, στον γκάγκστερ, αυτό που είναι μες στη φυλακή και όμως είναι αναγκεμένος σε αυτές τις πεταμένες ψυχές. Άμα δείξει λέει, λίγο ενδιαφέρον, λίγο εσπλαχνία, αν μάθεις να μοιράζεσαι με αυτόν τον άνθρωπο κάτι λίγο, δηλαδή μόνο και μόνο που τον παρηγορείς, τον αβόλευτο, και όμως αυτό σε καθιστά ευλογημένο το πατρός. Δεύτερο ευλογημένο το πατρός, προρομήσε την ετοιμασμένη βασιλεία. Απ' την άλλη, γυρνάει στους άλλους, τους εξαριστερών, τους άσπλαχνους και τους λέει: πορεύεσαι στα πεμή κατηραμένη στο πύρι το αιώνιο. Πολύ σοβαρό αυτό. Και θα πρέπει να έχουμε την αγωνία να περπατάμε τον δρόμο των ευλογημένων ή των καταραμένων, και όχι αν μας καταριώνται ή μας ευλογούν οι γείτονες. Γιατί αν εγώ περπατάω τον δρόμο των ευλογημένων και όλοι κόλλος να πέσει πάνω μου, διαφήμιση θα μου κάνει. Αν περπατάω τον δρόμο των καταραμένων και όλοι γίνα με επενή και να με θαυμάζει, γίνομαι ακόμα πιο καταραμένος και πιο απόβλητος από το Θεό. Τέλος πάντων, ό,τι είναι προαπαιτούμενο για τη γη δεν είναι προαπαιτούμενο για τον ουρανό. Όλα αυτά που εμείς θεωρούμε προαπαιτούμενα για να περάσουμε καλά στη γη δεν είναι προαπαιτούμενα για τον ουρανό. Για τον ουρανό προαπαιτούμενο είναι το έχουν δύο χιτώνα, δεν είναι τον ένα, να έχουμε αυτή την εσπλαχνία προς τους ταλέπορους, σε ένα επίπεδο να τους παρηγορούμε και αν θέλουμε να κατασταθούμε και άξιοι και ευλογημένοι, όπως αγαπάμε τους γονείς μας και τα παιδιά μας, να αγαπάμε και τον Ιησού και να αγαπάμε και τους παραπέρα.
κατά το φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερεμέου και αισθημάξεως, ο φιλόν ιούς ή διγατέρας υπερεμέου και αισθημάξεως. Απευθύνεται στους παντρεμένους ο Ιησούς. Εννοείται ότι αφιερωμένοι και καλόγεροι το έχουν πετύχει, εννοείται, αν και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Αλλά όμως απευθύνεται στους παντρεμένους και τους λέει, αν θέλετε να είστε άξιοι, δηλαδή αξιόλογοι, όταν πάρετε και αξιώματα, κοιτάξτε όπως αγαπάτε τα παιδιά σας και τους γονείς σας, να αγαπάτε και εμένα και τον ελάχιστο αδελφό μου, στον οποίο κρύβομαι. Στην διαφορετική περίπτωση, ό,τι κάνετε είναι ανάξιο λόγου. Δηλαδή ποτίζετε ένα δέντρο άκαρπο. Φωτίσε τόσο θέλετε, καρπό δεν θα κάνει. Το δέντρο του αδίκου δεν κάνει καρπό. Το δέντρο του δικαίου κάνει καρπό. Τόσο απλά. Έτσι λοιπόν, ο Παναγάγγελος ήρθε σήμερα στο προφητηλέα Παντρετίου, από μακριά του λέει, έλα κατά τις 2:30. Με το που έρχεται κατά τις 2:30 τον νό, να σου εμφανίζεται μια κυρία με λαμψή, πάτερ, αν μου διαβάζεις μια φανερόπιτα. Του λέω, ευχαρίστως. Γιατί διαβάζεις φανερόπιτα και του λέω του Παναγάγγελου, πάρε και ένα δωράκι από την κυρία, μια φανερόπιτα. Μου λέει, ευχαριστώ πολύ πάτερ, ήμουν και πεινασμένος. Λέω, σε ευνόησε ο Θεός. Πρέπει να τον ευγνωμονήσεις. Και λέω, είναι μεγάλο πράγμα να παρατηρείς. Εγώ δεν είχα ραντεβού με αυτή την κυρία 2:30 ώρα το μεσημέρι. Στο ξεκάρφωτο ήρθε. Την ώρα που μπήκε μέσα και ο Παναγάκηλος από μακριά από την Κεφαλονιά. Και γι' αυτό λέω, όταν παρατηρούμε, ωραία, γινόμαστε και ευγνώμονες. Γιατί μια φορά πήγα σε ένα κημητήριο εδώ από κάτω, στο πρώτο νεκροταφείο, να κάνω ένα τρισάγιο. Και σε όλο εκείνο το κομμάτι υπήρχε ένα πεύκος. Κάτω από αυτό το πεύκο γινόταν το τρισάγιο. Όταν φεύγαμε, λέω στην οικογένεια, παιδιά, ευχαριστήστε τον πεύκο. Δεν είναι αυτονόητο, λέω, ότι υπάρχει ίσκιος εδώ, διότι 40 βαθμούς έτυχε κάτω από αυτό το πεύκο να είναι το τρισάγιο. Άμα γινόταν λίγο πιο πακάτω, σε άλλο τάφο θα ψινόμασταν. Και μου γυρνάει η κυρία και μου λέει, ευχαριστούμε πάτε για τη σκέψη σας. Όντως. Είναι ωραία αυτή η σκέψη. Είναι σημαντικό πράγμα να παρατηρήσεις. Γιατί άμα παρατηρήσεις, γίνεσαι ευγνώμων. Αλλά ο κύριος βέβαια λέει, για να επιπλήξει τους ανθρώπους εκείνης εποχής, τις χοντροκομμένες δηλαδή ψυχές, ότι μιλάω, λέει, με παραβολές, γιατί κάποιοι βλέπουν ή να βλέποντες, λέει, μη βλέπεις και ακούγες μη σημειώσεις. Για να μην έχουν επιβάρηση στο ότι δεν τελώσανε. Τώρα, η εποχή μας βέβαια είναι μια εποχή που μας πρόχει να ζούμε αντίχριστα. Και ενώ ζούμε αντίχριστα, κοπτόμεθα περί καρτών αντιχρίστου. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Γιατί ο Ιησούς χτύπησε τους γραμματείς και φαρισαίους, όλους αυτούς τους νομοσδασκάλους, οι οποίοι φρόντιζαν το έξωθεν του ποτήριου και της παρουψίδος, και από μέσα οι ψυχές του ήταν βρώμικες, κολλήκο βρώμα και δυσοδεία. Και γι' αυτό τους είχε πει ο εμείς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, δηλύσετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμιλο. Αυτά δεν ήταν και στην εποχή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που κόπτονται ότι είναι κάρια χριστιανοί εναντίον όλων αυτών που τα ξέρουμε, που κυριαρχούν στην εποχή μας, μάσκες, εμβόλια, τσιπάκια, χαράγματα, κάρτες αντιχρίστου. Όλα αυτά προσπαθούν να μας επιβάλλουν, που είναι αντίχριστοι τρόποι, αντίχριστων όμως ανθρώπων, διότι όταν εγώ τους δύο χιτώνας και να τους κάνω τρεις και όχι να δώσω τον δεύτερο, ζω αντίχριστα. Και αφού ζω αντίχριστα, γιατί εγώ κόπτομαι περί καρτών αντιχρίστου? Πώς μπορώ να κόπτομαι? Γιατί κάρτα αντιχρίστου θα ζω αντίχριστα. Λέει, ας πούμε, του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος, τις σάρκες σταύρωσαν στις παθήμες και τις επιθυμίες. Ή του Χριστού ή του αντιχρίστου, τη σάρκα την τρέφουν και τα πάθη και τις επιθυμίες. Επομένως, σε ποια εποχή ζούμε? Ναι, ναι, τότε ζούμε σε αυτή την εποχή. Όντως. Που λειτουργούμε οι περισσότεροι χριστιανοί αντίχριστα. Ναι, και ενώ λειτουργούμε αντίχριστα και δεν βλέπουμε το δοκάρι στο μάτι μας, ασχολούμεθα με τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα, ναι. Και μας έχει βάλει ο διάβολος να ασχολούμεθα με το άχρηστο για να μας κρύβεται το χρήσιμο. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος είπε, θα δούμε ολόκληρο το χάος μπροστά μας και θα πούμε όλοι πίσω πλανηθήκαμε. Δεν το λέει τυχαία, πλανηθήκαμε λέει. Δεν λέει ούτε ασωτεύσαμε, ούτε αμαρτήσαμε, ούτε ανομαλέψαμε. Λέει πλανηθήκαμε. Δηλαδή τι γίνεται σήμερα, προβάλλεται μια άχρηστη πληροφορία, μια άχρηστη είδηση για να σου κρύψει ο διάβολος τη χρήσιμη, την ωφέλιμη.
Αυτό λέγεται πλάνη. Έλεγε ένας φιλόσοφος, η μισή αλήθεια οδηγεί σε ένα μεγάλο ψέμα. Mm. Και γι' αυτό λέει η άγνοια σκοτώνει. Η άγνοια δεν σκοτώνει, γιατί η άγνοια μπορεί να σε κάνει και μαθητή. Να σε κάνει να είσαι και προσεκτικός. Mm. Γιατί δεν ξέρεις τίποτα. Η παραπληροφόρηση σκοτώνει. Ναι. Και η μημάθεια σκοτώνει. Όντως. Γιατί αν εγώ είμαι στρατηγός και εσύ στρατιώτης και με ρωτήσεις που είναι ο εχθρός και σου πω δεν ξέρω, είσαι προσεκτικός. Όμως σου πω ο εχθρός είναι από τα δεξιά και σου λέει στρατηγός είναι αυτός, από τα δεξιά είναι ο εχθρός και ο εχθρός είναι από τα αριστερά, θα πας από το στραβό στον Άδη, θα πες πάνω στον εχθρό. Ωραία. Άρα η παραπληροφόρηση σκοτώνει και όχι η άγνοια. Και ο Παφίλος λέει όλοι πίσω πλανηθήκαμε. Να το προσέξουμε αυτό. Να κάνουμε ένα μικρό κενό. Ευχαριστώ πολύ πατέρα Αρσένια για τα ωραία λόγια και τα χρήσιμα και τα ευαγγελικά. Και παρακαλώ να συνεχίσουμε λίγο, γιατί ξεκίνησε ένα ωραίο θέμα και αξίζει να το ακούσουμε. Πάνω σε αυτό που είπαμε προλίγου, ότι υπάρχουν δύο βασικοί δρόμοι που προβάλλονται μέσα από την παραπολή της μελούς κρίσεως. Δηλαδή ο δρόμος των ευλογημένων και των καταραμένων, των δικαίων και των αδίκων, των σπλαχνικών και των άσπλαχνων, των αξίων και των αναξίων. Μέσα σε αυτή την προβληματική εντάσσεται και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Η αγωνία του καθενός για το πότε να κοινωνήσει, πώς να κοινωνήσει, πόσο να νηστέψει, τι προσευχή να κάνει. Εδώ μας πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διατύπωση, διάγνωση. Αν λέω περπατάς στον δρόμο των ευλογημένων, τότε ενεργοποιείς όλα τα μυστήρια μέσα σου και πραγματικά τα μυστήρια επιδρούν ευεργετικά. Αν όμως περπατάς στον δρόμο των καταραμένων, όλα τα μυστήρια τα εγκλωβίζεις, τα μπλοκάρεις και μάλιστα μπορούν να καταστούν θανατηφόρα για την ψυχή σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι και πολλοί πεθαίνουν που κοινωνούν αναξίως το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Θέλω να πω επομένως, η αγωνία μας δεν θα έπρεπε να είναι τόσο απλοϊκή στο αν κοινωνήσω, πάτερ, δεν κοινωνήσω, να νηστέψω, να μην νηστέψω, τι προσευχή να κάνω και πότε να την κάνω. Διότι ούτε η προσευχή έχει αξία, ούτε η νηστεία έχει αξία, ούτε τα μυστήρια έχουν αξία, αν δεν είσαι ευλογημένος του Πατρός, αν δεν είσαι άξιος. Και αυτό προβάλλεται και πολύ έντονα και τονίζεται στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, όταν λέει ο Θεός, ο Παντοκράτορ, με τη φωνή του Ισαΐα, «Λαέ μου, δεν ξέρω εγώ πού να σε πιάσω για να σε θεραπεύσω, γιατί από το κεφάλι μέχρι τα πόδια σε μια πληγή. Λαέ μου, δεν έχω ανάγκη ούτε τις μυστείες σου, ούτε τις θυσίες σου, ούτε τα Σαββατά σου, ούτε τις νομινίες σου, ούτε όλα αυτά που μου προσφέρεις. Σηκώνεις, λέ μου, τα χέρια σε προσευχή και εγώ σε αποστρέφομαι. Λαέ μου, λέει μετά, κοίταξε να προστατέψεις τη χείρα και το ορφανό. Ρίσαστε αδικούμενον, προστατεύετε τον αδικημένο, αποκαταστήστε τον αδικημένο, δώστε τη δίκη κρίση και μετά ελάτε να κουβεντιάσουμε, λέει Κύριος Παντοκράτορ. Είναι αυτό που λέμε και στο μυστήριο του βαφτίσεως, σε μια ευχή, λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλετε τα σπονηρίας από το ψυχόν ημών. Και τότε λέει, εγώ λέει τις αμαρτίες θα τις καταστήσω λευκές σαν το χιόνι. Άρα η αγάπη μας προς το Θεό εννοείται ότι περνάει και μέσα από την αγάπη μας προς τον πλησίον. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει στην επιστολή του, πώς είναι να τον αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις, όταν δεν αγαπάς τον αδελφό που τον βλέπεις. Από την άλλη όμως, πώς να αγαπήσεις τον κήπο όταν έχεις πέσει με τα μούτρα πάνω σε ένα δέντρο, άλλο πρόβλημα. Διότι αν δεν αγαπάς όλο τον κήπο, δεν μπορεί να αγαπάς κανένα δέντρο. Διότι εννοείται ότι θα ρίξεις όλο το νερό στο δέντρο που φύτεψες και σε άλλα δέντρα θα ρίξεις τα λαγματιές. Άρα λοιπόν το δέντρο σου το σάπισε από το πολύ πότισμα και τα άλλα τα ξέρανε σαπότιστα. Άρα εσύ έχεις καταραστεί τον κήπο, όχι με τα λόγια, αλλά όμως με τις πράξεις σου. Και μετά θα φτάσεις να αποδίδεις ευθύνες στο Θεό και να λες, Θεέ μου, γιατί δεν κάνει καρπούς ο κήπος. Και θα σου πει ο Θεός, παιδί μου, το νερό που σου έδωσα ήταν για να ποτίσεις όλα τα δέντρα. Εσύ γιατί πήγες και το έριξες σε ένα δέντρο και το σάπισες και τα άλλα ξεράθηκαν. Ήρθε μια γυναίκα πριν μια εβδομάδα από τα Βόρεια Πράστα να μιλήσουμε, η οποία είχε κάνει σεμινάρια ψυχανάλυσης, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, συνεδρίες, μημένη μέσα στα θέματα αυτά της ψυχολογίας, όμως η γυναίκα δεν πίστευε στην αθανασία της ψυχής, στην αιωνιότητα.
Και όταν έχασε το παιδί της, το μονάκριβο, 38 χρονών από ναρκωτικά, της είπανε να έρθει να μιλήσουμε. Μιλούσαμε εδώ πέρα και άρχισαν οι ανησυχίες. Πάτερ, πού είναι το παιδί μου, θα το δω το παιδί μου, υπάρχει ανιότητα. Και της λέω το περίφημο του Πορφυρίου. Λέει μια ωραία ιστορία ο Άγιος Πορφύριος. Όταν λέει περνάει στην αντιπέρα όχθιο τσοπάνης, δεν λέει το κοπάδι να περάσει, φοβάται το ποτάμι. Και τι κάνει, παίρνει το προβατάκι αγκαλιά, βλέπει προβατίνα το παιδάκι της στην αγκαλιά του τσοπάνη, περνάει προβατίνα το γεφύρι, περνάει και όλο το κοπάδι. Να, επομένως που κάνει φαρό Θεός, παίρνει τα παιδάκια πρόωρα, μπας και φιλοτομηθούν και οι γονείς και ξυπνήσουν και αφυπνιστούν. Και στοποιήσουν ότι υπάρχει και αντιπέρα όχθη. Και της λέω της γυναίκας, όταν με ρώτησε, Πάτερ, πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Λέω, να σου πω πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Όταν πάρεις μια είδηση θεϊκή και την υλοποιήσεις. Εσύ, ο γονέας. Πώς, Πάτερ, τι πρέπει να κάνω. Να, της λέω. Όταν συνειδητοποιήσεις βαθιά ότι δίνοντας 5 σπίτια στο παιδί σου το καθιστάς καταραμένο και δίνοντας το ένα σπίτι ευλογημένο. Γιατί τα 4 σπίτια τα δίνεις, ας πούμε, σε πολύτεκνες οικογένειες που έχουν κόκκινα δάνεια. Παράδειγμα, λέω. Πάτερ, πόσο δίκιο έχετε, μου λέει η γυναίκα. Ο σύζυγός μου έλεγε στο παιδί μας, μη σε αναφοριέσαι, ρε παιδάκι μου, έχουμε πλούτη, έχουμε αγαθά. Μην έχεις άγχος για τη δουλειά σου, θα ζήσεις. Αλλά το παιδί δεν έζησε, μου λέει, Πάτερ. Έφυγε 38 χρονών. Περίπτωση αυτή. Άρα λοιπόν, ναι, όντως ζούμε σε μια αντίχριστη εποχή που δεν ενδιαφερόμεθα να δώσουμε το δεύτερο χιτώνα, αλλά να πάρουμε και τρίτο. Και αυτό που λέω δεν είναι θυσία, είναι το φυσικό δίκαιο. Το οποίο φυσικό δίκαιο, όπως ξέρουμε, είναι τελείως αντίθετο με το κληρονομικό δίκαιο. Γιατί το κληρονομικό δίκαιο σε σχέση με το φυσικό δίκαιο είναι μια ανομαλία. Το κληρονομικό δίκαιο λέει ότι αν πεθάνει ο μπαμπάς, θα πρέπει 40 σπίτια που έχει να πάνε στο μενοχοπέδι του. Αυτό όμως δεν είναι φυσικό δίκαιο, το οποίο δεν μετατίθεται, δεν αλλάζει με τους νόμους του κόσμου τούτου. Και λέω ένα παράδειγμα, πόσο αντίχριστη είναι η εποχή μας. Μου λέει κάποιος μια μέρα, Πάτε κάνω λαιμοσύνη, δίνω και τα ρούχα μου, κρατάω τα απαραίτητα. Λέω, αυτό δεν μου λέει κάτι, είναι λαιμοσύνη, αυτό το δω στα παλιά ρούχα, το κάνουν όλοι. Και τι πρέπει να κάνω, μου λέει, Πάτε, λέω, ας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε, λέω, ότι κληρονομείς από τη μάνα σου ένα τεσσάρι σπίτι. Μπορείς να πληρώνεις τα έμφυα, να πληρώνεις τους φόρους, τα πάντα όλα. Τη ΔΕΗ, τι κάνεις εσύ που διαβάζεις την Αγία Ευαγγέλια και είσαι χριστιανός, τι κάνεις, σύμφωνα με τους λόγους του Ιησού, το απλοϊκό. Τι να το κάνω το τεσσάρι σπίτι, μου φτάνει και το διάρι. Πουλάς το τεσσάρι, ας πούμε, ότι κάνει 300.000 ευρώ, παίρνεις ένα διαράκι 150.000 ευρώ και λες μου περισσεύουν 150.000, τι να τις κάνω, να βρούμε 4-5 πολύτεκνους που έχουν κόκκινα δέρνα, να τα πληρώσουμε, να τα εξοφλήσουμε, οι άνθρωποι να μην κινδυνεύουν εγώ στον δρόμο. Αυτό που είπα, λέω, είναι το εύκολο. Δεν είναι να δώσεις και τις δυο μπλούζες σου στο φτωχό ή το αίμα σου, αυτό θα το κάνουν οι ήρωες. Οι ήρωες θα θυσιαστούν για την πατρίδα και οι Άγιοι θα θυσιαστούν για τον κόσμο και για τον Θεό. Εδώ λέμε το εύκολο τώρα. Άλλο που ο Άγιος Πορφύριος είπε, μωρέ να μοιάσετε με τους ήρωες του 21. Τους είδα στον παράδεισο, είδε και τον Κολοκοτρώνη. Είχαν πίστη στο Θεό και αγάπη στην πατρίδα. Εγώ δεν λέω αυτό, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που φτάσανε οι ήρωες του 21, λέω το απλοϊκό. Να δώσεις τη δεύτερη μπλούζα σου, το δεύτερο δωμάτιό σου, τα δεύτερα παπούτσια σου. Σιγά το σπουδαίο. Δεν είναι θυσία. Είναι φυσικό δίκαιο, αλλά ούτε αυτό κάνουμε. Κανένας δεν το κάνει σήμερα. Άρα λοιπόν, γιατί κάρτες μιλάμε του πολίτη και γιατί τσιπαρίσματα. Δηλαδή σκοτώσαμε, λέω, το γάιδαρο και κοιτάμε και μια τιουρά. Υποκριτές είμαστε όλοι. Πολύ. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, πατέρα μου, είναι χρήσιμα και πρέπει να τα επεξεργαστούμε, όχι μόνο να τα ακούσουμε και να βγει στην πράξη το συμπέρασμα. Ευχαριστούμε πολύ.